έχουμε. Λοιπόν, ακούσαμε κύριε Σκουρλέτη τον Πρωθυπουργό σήμερα μετά τη συνεδρίαση του κεντρικού οργάνου, του κομματικού, της πολιτικής γραμματείας, να απευθύνει επισήμως ένα προσκλητήριο σε όποιον αυτοπροσδιορίζεται ως προοδευτικός άνθρωπος, πολίτης, σε όποια προοδευτική συλλογικότητα ή κόμμα, να συνταχθεί με τον ΣΥΡΙΖΑ για μια ευρεία δημοκρατική και προοδευτική συμπαράταξη. Έχω την αίσθηση ότι ουσιαστικά σήμερα ο Αλέξης Τσίπρας έβαλε τη χώρα σε μια προεκλογική περίοδο. Δηλαδή ότι αυτό το προσκλητήριο ήταν ουσιαστικά η επισημοποίηση της προεκλογικής περίοδου, είτε αφορά τις ευρωεκλογές είτε τις εθνικές εκλογές που, όπως ο ίδιος ο Πρωθυπουργός υποστηρίζει, αλλά και τα στελέχη εσείς, θα γίνουν τον Οκτώβριο. Θεωρείτε ότι πράγματι υπάρχουν ευήκα ΟΑΟΤΑ σε αυτό το προσκλητήριο? Διότι είδαμε χθες την εκδήλωση της γέφυρας, της πρωτοβουλίας αυτής των πολιτών. Ευήκα ΟΑΟΤΑ από πού? Ευήκα ΟΑΟΤΑ από τον προοδευτικό χώρο. Από το κίνημα αλλαγής, για παράδειγμα. Όχι, δεν αναφέρομαι σε κόμματα. Διότι έχουμε την εκδήλωση της γέφυρας, πολύ σημαντικές προσωπικότητες. Είδα χθες Σεραφείμ, είχες και τον κύριο Νίκο Μουζέλη φιλοξενούμενο στην εκπομπή σου. Παρόλα αυτά, και η Νέα Δημοκρατία, αλλά και το κίνημα αλλαγής, στο οποίο απευθύνεστε προφανώς, λένε ότι δεν υπάρχουν στελέχη που έρχονται. Είναι όλοι ούτως ή άλλως κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ εδώ και πάρα πολύ καιρό. Η ρετάλια και από τα ζήτητα. Κατάσταση είναι μια fake κατάσταση, για να χρησιμοποιήσω και εγώ μια έκφραση της εποχής, που είναι πολύ της μόδας. Πιο σύντομες ερωτήσεις. Έχουμε 10 λεπτά. Και ήθελα να ρωτήσω αν πιστεύετε ότι θα έχει απήχηση αυτό το εγχείρημα και ότι θα σας βοηθήσει και εκλογικά αλλά και πολιτικά προτίστως. Εγώ θα ήθελα να συνδυάσω την απάντηση στο ερώτημά σας, το οποίο το θεωρώ πολύ σημαντικό, με αυτά που είπε πριν κλείσουμε το διάλειμμα ο κ. Κοτάκης. Mm-hmm. Δηλαδή τι? Έχουμε μπει σε μια άλλη εποχή. Έχει ολοκληρωθεί το τρίτο μνημονιακό πρόγραμμα και ευτυχώς δεν υπήρξε ανάγκη να πάμε σε ένα τέταρτο και έχει ανοίξει ένας διαφορετικός δρόμος που μας απομακρύνει από αυτό που γνωρίσαμε στη χώρα από το 2010 μέχρι τον προηγούμενο Αύγουστο. Υπάρχει ανάγκη όλες οι πολιτικές δυνάμεις να τοποθετηθούν για το πώς βλέπουν το μέλλον αυτής της χώρας. Και εκεί πάνω πρέπει να είναι το νέο, το πραγματικό πεδίο αντιπαράθεσης. Της προγραμματικής αντιπαράθεσης. Και όχι να καθόμαστε και να ασχολούμαστε με σημαντικά πράγματα, αλλά όχι τόσο σημαντικά όσο είναι το πώς αυτή η χώρα θα μπορεί να παράγει νέες δουλειές, να παράγει πλούτο, να έχει μια καλύτερη θέση στο διεθνές στερέωμα, πώς θα ξαναγυρίζουν οι άνθρωποι πίσω σε αυτή εδώ πέρα τη χώρα και θα έχουν μια προοπτική και μια αισιοδοξία για το μέλλον τους. Έχουν λοιπόν διαμορφωθεί και βλέπουμε ότι σιγά σιγά διαμορφώνεται στο πολιτικό σκηνικό αλλά και στο πεδίο της κοινωνίας δύο μεταμνημονιακοί πόλοι. Και δεν λέω ένας νέος δικοματισμός, διότι δεν πρόκειται περί αυτού. Ο παλαιός δικοματισμός, όπως το γνωρίσαμε τα τελευταία χρόνια, ήταν προγραμματικά συμπληρωματικός μεταξύ τους. Διαχειριζόντουσαν την ίδια πολιτική πάνω κάτω. Σε άλλη πελατεία απευθυνόντουσαν. Σε άλλα ίσως συμφέροντα κάποια από αυτά απευθυνόντουσαν. Αλλά προγραμματικά δεν είχαν. Προγραμματικά όμως δεν είχαν, τουλάχιστον από τα τέλη της δεκαετίας του 80 και έπειτα, ΠΑΣΟΚ και Νέα Δημοκρατία, μια διαφορετική στρατηγική. Τώρα τα πράγματα είναι διαφορετικά. Κάποια τα είπαμε πριν και στη συζήτηση. Σήμερα λοιπόν υπάρχει ένα πεδίο προγραμματικό το οποίο διαφοροποιούνται δύο προτάσεις. Του ακραίου αντικοινωνικού νεοφιλελευθερισμού, θα έλεγα εγώ, που είναι η πρόταση του ενός πόλου με κορμό την Νέα Δημοκρατία, και από την άλλη ενός προοδευτικού αριστερού πόλου που ο κορμός είναι ο ΣΥΡΙΖΑ. Σε αυτό τον δεύτερο πόλο που σας ανέφερα, νομίζω ότι υπάρχουν οι προϋποθέσεις να συναντηθούν δυνάμεις οι οποίες μπορούν να συγκλίνουν στη βάση μιας νέας προγραμματικής πρότασης. Λέει ότι είναι σε πόλεμο με έχει τον συμβεί αυτό ο διάλογος. Αποκαλεί ρετάλια την πρωτοβουλία γέφυρα. Θα συνεργαστεί. Θα σας πω για την κυρία και για την κυρία Μηνύματα. Αυτός ο διάλογος ήδη έχει ξεκινήσει για την Ευρώπη. Διότι δεν είναι ένας διάλογος που αφορά μόνο την Ελλάδα. Αφορά
το παρόν και το μέλλον της Ελλάδος, αλλά και το παρόν και το μέλλον της Ευρώπης. Είναι, σωστό, είναι η ύλη των επόμενων ευρωεκλογών. Άλλωστε δεν υπάρχει ελληνική πια στενά ατζέντα, ευρωπαϊκή ατζέντα υπάρχει. Κύριε Πουλιά. Αυτός ο διάλογος έχει ξεκινήσει από δυνάμεις της σοσιαλδημοκρατίας που απαγκιστρώνονται μετά από τα τελευταία χρόνια. Από τον νεοφιλελευθερισμό. Για να πω μια φράση μόνο. Ναι, δεν έχουμε χρόνο. Πάλι θα κάνω τον κακό. Όταν το ΤΑΙΠΕΔ εξαγγέλει στο πρόγραμμά του ότι ιδιωτικοποιεί λιμάνια, το νερό, τη ΔΕΗ, για το νερό μάλιστα έχετε βάλει και στο Σύνταγμα διάταξη να το προστατεύσετε. Αυτά τα οποία θέλετε να κάνετε επί των ημερών σας, τα θεωρείτε σοσιαλιστικά ή νεοφιλελεύθερα? Επειδή κάνετε μάθημα τώρα αντινεοφιλελευθερισμού στη Νέα Δημοκρατία. Και το ΤΑΙΠΕΔ υλοποιεί μια πολιτική που είναι ιδιωτικοποιήσεων. Θα σας πω. Δηλαδή, θα σας πω και για το ΤΑΙΠΕΔ, το οποίο το παραλάβαμε και ήταν όρος να μην το αγγίξουμε όλα τα προηγούμενα χρόνια της τελευταίας σκληρής διαπραγμάτευσης. Και θα σας πω και για αυτά τα οποία συναντήσαμε στη διαπραγμάτευση, που ήταν αιτήματα της εγχώριας ολιγαρχίας, τα οποία τα βάζανε σε κάθε διαπραγμάτευση ως προαπαιτούμενο. Και δεν είχαν να κάνουν τίποτα με το νοικοκύρεμα των ελληνικών νοικοκυριών. Ήταν οι ολιγάρχες φίλοι του παλαιού Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας. Διάφορες ομάδες πίεσης. Τη ζήσαμε αυτή την εμπειρία. Αλλά θα σας πω όμως και για τις μάχες που δώσαμε και κερδίσαμε, όπως είναι ο δημόσιος χαρακτήρας των δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας, του ΑΔΜΙΕ. Και ανοίξαμε ένα διαφορετικό δρόμο στην υπόθεση της απελευθέρωσης της αγοράς ενέργειας. Μάλιστα. Έγινε ή δεν έγινε αυτό? Βάλτε. Το ίδιο γίνεται αυτή τη στιγμή και στο επίπεδο των δικτύων μέσα στην πόλη του φυσικού αερίου με τη διάσπαση της ΔΕΠΑ. Λέω λοιπόν ότι στην Ευρώπη αυτός ο διάλογος έχει ξεκινήσει. Υπάρχουν δυνάμεις που συγκλίνουν. Στην Ελλάδα αυτό έχει συμβεί στο επίπεδο της κοινωνίας. Πολλά στελέχη που παλιότερα αυτοπροσδιοριζόντουσαν ή εκφραζόντουσαν από τη μήτρα της κεντροαριστεράς το έχουν εγκαταλείψει. Και δυστυχώς η εγχώρια έκφρασή της, και τελειώνω, κύριε. Γιατί έχω 5 λεπτά. Κύριε Κοτρότσο, στον κύριο Αβγενάκη. Η κυρία Γεννηματά αρνείται να παρακολουθήσει αυτόν τον ενδιαφέροντα ευρωπαϊκό προβληματισμό, διότι ουσιαστικά κλείνει το μάτι προς τη Νέα Δημοκρατία. Όμηρος ενός πολιτικού προσωπικού, προβεβλημένου εντός του κοινάλ, που έχει κάνει deals με τη Νέα Δημοκρατία. Μάλιστα. Περί αυτού πρόκειται. Λοιπόν. Αυτό λοιπόν όμως θα πρέπει η ίδια να δει πώς θα το λύσει. Αλλιώς θα το λύσει ο κόσμος. Κυρία Αβγενάκη, δύο ερωτήματα. Προφανώς γι' αυτό θα ήθελα να απαντήσω. Θα το ενσωματώσετε στην απάντηση αφού θέσω εγώ τα ερωτήματα. Λοιπόν, θέλω να μου πείτε, εάν είναι στρατηγική, επίσημη, κεντρική της Νέας Δημοκρατίας αυτό που διακονεί μετεπιτάσεως ο κύριος Μάκης Βορύδης και ο Άδωνης Γεωργιάδης και άλλα στελέχη για την στρατηγική ήττα της ηγεμονίας της αριστεράς, και μάλιστα ακόμα και με κάποιον τρόπο που θα μπορούσε να θεσμοποιηθεί ώστε να μην ξαναγίνει η αριστερά κυβέρνηση, και αν συμφωνείτε με τις δηλώσεις του Γιώργου Κίρτσου ότι ο Βίκτορ Όρμπαν πρέπει να παραμείνει στο Ευρωπαϊκό Λαϊκό Κόμμα και ότι ενδεχομένως καλό θα ήταν να υποδεχτεί το ΕΛΚ και τον Ματέο Σαλβίνη. Κοιτάξτε, δύο ερωτήσεις και απαντάτε και συνολικά. Αν άνοιγε κάποιος το κανάλι αυτή την ώρα και άκουγε τον κύριο Σκουρλέτη, θα πίστευε ότι μιλάει ένας πολιτικός που έρχεται και που διεκδικεί για πρώτη φορά την εξουσία και που είναι έτοιμος να κάνει πολύ ωραία πράγματα, διότι νιώθει ότι είναι ικανός να πλάσει ένα κόσμο ιδανικό, πανέμορφο κτλ. Κύριε Σκουρλέτη, είστε 4 χρόνια στην κυβέρνηση. Είστε παλιότεροι από το παλιό. Και όχι μόνο είστε παλιότεροι από το παλιό, αλλά έχετε αποδείξει ότι ούτε γέφυρες ούτε ποτάμια σας σώζουν. Αυτό που έγινε χθες ήταν ένα φιάσκο. Και ήταν ένα φιάσκο διότι στο κάλεσμα να έρθουν πολλές κεντροδεξιές προσωπικότητες και δυνάμεις, ανταποκρίθηκαν ακριβώς οι ίδιοι που ούτως ή άλλως έχετε κλείσει και έχετε κάνει πραγματικά κεντροαριστερές. Ούτως ή άλλως έχετε κλείσει και ούτως ή άλλως έχετε κάνει deal. Γιατί αναφερθήκατε σε κάτι deal προηγουμένως. Έχουμε λοιπόν και λέμε. Χθες είχα μια γέφυρα προθήμων και μια γέφυρα από ρετάλια κεντροαριστερά. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και αλήθεια, ποιος είναι ο προοδευτικός χώρος? Ο Μουζέλης, ο κύριος Βαλντέν. Ποιος είναι ο προοδευτικός χώρος? Ποιος είναι ο προοδευτικός χώρος? Προοδευτικός χώρος είναι αυτός που πραγματικά. Προοδευτικός χώρος είναι αυτός που υπηρετεί τη συνέπεια, που έχει σχέδιο, που έχει πλάνο. Που πραγματικά υπηρετεί την πρόοδο. Δηλαδή η Νέα Δημοκρατία. Δεν σας διακόψα, κύριε Σκουρλέτη. Μην υπερασπίζεστε τους αδύνατους. Προοδευτικός χώρος λοιπόν είναι αυτός. Δεν είναι προοδευτικός αυτός που εκφράζει την ελευθερία. Προοδευτικός χώρος, κύριε Σκουρλέτη, να έχω το λόγο λοιπόν, όπως δεν σας διακόψα και εγώ, να μην διακόπτε κι εσείς, είναι αυτός
που υπηρετεί η Νέα Δημοκρατία με το πρόγραμμά της, το οποίο είναι στην ιστοσελίδα του κόμματός μας, στη διάθεση δηλαδή του κάθε πολίτη, του κάθε τηλεθεατή, άρα και στη δικιά σας διάθεση. Αυτός είναι ο προοδευτικός χώρος. Δεν σας χαρίζουμε ούτε το πεζοδρόμιο, αλλά ούτε και την πρόοδο. Αποτελείται το χθες. Αποτελείται το παλιό. Αποτελείται το διεφθαρμένο. Υπηρετείτε κάτι το οποίο δεν μπορέσατε να κάνετε. Είστε ένα με το ψέμα. Η χώρα χρειάζεται αλλαγή. Και δώστε το δικαίωμα στον ελληνικό λαό, αφού δεν τον φοβάστε, να απαντήσει στην κάλπη, αν πραγματικά, με εθνικές εκλογές δηλαδή, αν πραγματικά επικροτεί όλα αυτά τα φοβερά και τρομερά που καταφέρατε τέσσερα ολόκληρα χρόνια, που εξαφανίσατε τη μεσαία τάξη, ή θα επικροτήσει την πολιτική που ο Κυριάκος Μητσοτάκης και όλη η Νέα Δημοκρατία λειτουργούμε, μεταφέρουμε, επικοινωνούμε και συμβολεπούμε με τους Έλληνες πολίτες. Εμείς πραγματικά είμαστε οι προοδευτικές δυνάμεις και εμείς υπηρετούμε την πρόοδο σε αυτόν τον τόπο. Και αυτό το γνωρίζουν πολύ καλά. Κατανοητό. Γι' αυτό το λόγο και φοβάστε την τιμή. Πολύ σύντομη απάντηση, κύριε Αβγενάκη, πρέπει να κλείσουμε στις δύο ερωτήσεις. Πρώτον, θέλετε την ηγεμονία της αριστεράς ακόμα και με τρόπο θεσμικό, όπως είχε πει παλαιότερα ο κύριος Βορύδης? Η αριστερά που... κατέρευσε. Και δεύτερον, Όρμπαν και Σαλβίνη. Πολύ περισσότερο δε αυτό περί του ηθικού πλεονεκτήματος της αριστεράς. Είστε ένα με τη διαφθορά. Είναι το ένα λέτε με τώρα τη διαφθορά. Εσείς. Ναι, το λέμε το εμείς. Λέτε εσείς. Το λέμε τα μία τη Siemens. Μιλάτε για διαφθορά. Χρεοκοπήσατε μια χώρα. Καταστρέψατε και μιλάτε τώρα για διαφθορά. Και ηθικό πλεονέκτημα. Το ξέρουμε το θεατρικό. Είστε αυτό. Συνώνυμο τη διαφθορά. Το ξέρουμε και αυτό. Και είναι πολύ νοπό αυτό. Το ξέρουμε. Μη φωνάτε. Δεν είναι έτσι. Μην ταράζεστε, κύριε Σκουλέτη. Δεν είναι έτσι. Είστε ένα με το παλιό. Ναι, με το παλιό, το παλιό. Τα παλιά τα είδαμε τα παλιά τι κάνατε. Χρεοκοπήσατε μια κοινωνία ολόκληρη και μια οικονομία. Που μου δώσατε το λόγο. Η Ελλάδα χρειάζεται μια νέα σελίδα. Η Ελλάδα χρειάζεται αυτό που πραγματικά τη αξίζει. Και επειδή πραγματικά όχι μια μαύρη σελίδα, όχι μια γκρίζα σελίδα. Όντως δεν αξίζει μαύρη σελίδα. Με τα πρωτοπαλίκαρα του λαού. Ολοκληρώνω λοιπόν, εφόσον με επιτρέψει, ο θυμωμένος και σε πανικό κύριο Σκουλέτη. Δεν είναι καθόλου πανικό. Η Ελλάδα αλλά αξίζει. Αλλά αυτά είναι γνωστά στον και αξίζουμε κόσμο. Πολύ καλύτερα, κύριο Σκουλέτη, από αυτά που εσείς σήμερα κάνετε. Και μπορούμε πολύ καλύτερα με ενωμένο τον ελληνικό λαό. Και με μια Ελλάδα στην καρδιά τη Ευρώπη. Και όχι ο παρίας της Ευρώπης. Μάλιστα. Ο κύριος Τσίπρας προκάλεσε ζημία. Μένει μετέωρη η ερώτησή μου, βεβαίως. Προκάλεσε ζημία στην άρα, Ελλάδα. Εμείς, δεν έχουμε χρόνο, μέσα όμως από τις δυνάμεις του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, μέσα από τις αρχές του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, δίνουμε και θα δώσουμε ακόμη πιο ισχυρά με τον Κυριάκο Μητσοτάκη και τώρα. Και με τον Όρμπαν και με τον Σαλβίνη. Αλλά και μετά τη μάχη των ιδεών. Και με τον Όρμπαν και με τον Σαλβίνη. Είμαστε αποφασισμένοι, κύριε Κοτρότσο. Είμαστε αποφασισμένοι. Να δώσουμε τη μάχη, να χρησιμοποιούμε την ίδια γλώσσα, κάτι που σας διαφεύγει, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Και χαίρομαι πάρα πολύ που έχω ακούσει τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη, τόσο βρισκόμενο στο εξωτερικό, τόσο βρισκόμενο και στο εσωτερικό, στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος και προημερών, παρέα με τον κύριο Βέμπερ, να λέει ακριβώς τις θέσεις της χώρας μας και για τη συμφωνία των Πρεσπών. Λέει... Και για τη συμφωνία των Πρεσπών που σήμερα δεν είπαμε το παραμικρό. Είμαστε απολύτως ξεκάθαροι. Από την πρώτη στιγμή η Νέα Δημοκρατία έβαλε βέτο. Έθεσε βάσεις, καθαρές, έβαλε ένα πλαίσιο τόσο μέσα στους κόλπους του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος, όσο και μέσα στην ελληνική κοινωνία και μέσα στο Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είμαστε αυτοί που φορούμε τη φανέλα της Εθνικής Ελλάδος, τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Φράση, κύριε, δεν σας χαρίζουμε ούτε την πρόοδο, ούτε το πεζοδρόμιο. Καταρχήν, η είδηση σήμερα είναι ότι η Νέα Δημοκρατία θα κατέβει ως Νέα Δημοκρατία Προοδευτική Συμμαχία. Ποτέ, το χιούμορ σας είναι τόσο κρύο που πραγματικά παγώσαμε βραδιάτικα. Τόσο κρύο. Πρέστε κάτι πιο έξυπνο, κύριε Σπουδέτη. Πρέστε κάτι πιο φάνταστο τώρα. Δηλαδή, ντροπή. Το 25%. Χαραμίζεστε με αυτά που λέτε τώρα. Ειλικρινά είναι κρίμα. Το 25% του ΑΕΠ που μειώθηκε επί των ημερών σας το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κόσμος. Όπως γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο κόσμος ότι υπάρχει αύξηση 2% για τη χρονιά που έκλεισε. Παραπάνω είναι η πρόβλεψη για το 2019. Αύξηση των εξαγωγών, αύξηση του κατώτατου μισθού, μείωση της ανεργίας, επιδότηση ενοικίου, επαναφορά των συλλογικών συμβάσεων, αύξηση των ξένων επενδύσεων, των καθαρών ξένων επενδύσεων. Έχουμε φτάσει σε επίπεδο ρεκόρ της τελευταίας δεκαετίας, γιατί μιλάτε και στο όνομα δήθεν της ανάπτυξης. Η ανάπτυξη για σας ήταν η ρεμούλα, η διαπλοκή, η μέτερη που τελικά οδήγησε στην κοινωνική και οικονομική χρεοκοπία. Πάντως, αλλά εν πάση περιπτώσει, ταμείο θα γίνει στις εκλογές. Σωστά. Τον Οκτώβρη, λοιπόν, τον Οκτώβρη του 19. Πάμε λοιπόν σε τον Οκτώβρη του 19. Σε 90 μέρες έχουμε εκλογές. Και προηγουμένως θα πάρτε και μια δόση. Κύριε Σκουρλέτη, πάμε τον Μάιο, σε εκλογές. Τον Μάιο. Και ποιος φοβάται την κάλπη, το έχουμε δει και απόψε. Όταν μετά από 5 ερωτήματα
κάτι ψιλοψηλήσατε. Εδώ είμαστε, έτοιμοι να δώσουμε τη μάχη μας. Και όποιο θέλει, ας κρυθεί στην κάλπη και ας κρυθεί στη μάχη απάνω. Όχι θεωρίες. Μην κρύβεστε πίσω από σενάρια, σκάνδαλα. Βγάλετε τα στη φόρα. Δεν χάνω κανένα λόγο. Ακούστε με λίγο τώρα. Σαν και εσάς έχουμε αντιμετωπίσει πολλούς στα αμφιθέατρα. Ακούστε με τώρα. Δεν είμαστε χθεσινοί. Εδώ είμαστε. Να κρυθούμε λοιπόν στην κάλπη, να κρυθούν τα προγράμματά μας, να κρυθεί ο λόγος μας και εσείς φυσικά θα κρυθείτε για το έργο σας. Σήμερα μας είπατε για τις θεωρίες σας. Διάλυση της επικουρικής ασφάλισης. Αυτό ακούσατε. Το είπε σήμερα ο κύριος Μητσοτάκης. Αυτό άκουσα. Σας παρακαλώ τέρμα επικουρικές συντάξεις. Σας παρακαλώ, μόνο κάντε τον κόπο να ακούσετε συνολικά την τοποθέτησή του. Στη δικιά σας δημοκρατία ψηφίζουν οι ισχυροί του χρήματος. Είμαι βέβαιος. Ακούσαμε. Ή θέλετε να πούμε για την υγεία που πετάγατε όταν ήσασταν Υπουργοί Υγείας. Πετάγατε τον κόσμο έξω. 2,5 εκατομμύρια ανασφάλιστοι με αυτή την κυβέρνηση είδανε περίθαλψη. Κανείς άλλος. Όχι, με ενοχλούν τα έργα της και το πρόγραμμά της. Και τότε θα το δείτε. Και το πρόγραμμά της και τα έργα της πολύ περισσότερο. Καλά, μην την ψηφίσετε. Λοιπόν, μην μας ψηφίσετε τόσο απλά δηλαδή. Δεν περιμένουμε και από εσάς την ψήφο. Απλά τα πράγματα. Αφού δεν σας αρέσει το πρόγραμμα, μην μας ψηφίσετε. Ότι αυτό είναι άλλο μέρος του Νικολάου, που συμφωνεί με αυτά που ακούμε. Υπήρχε τέτοια εντύπωση. Ούτε εσείς θα ψηφίσετε Σκουρλέτη, ούτε ο Σκουρλέτης. Είναι βέβαιο αυτό. Λοιπόν, αυτό είναι δεδομένο. Ας αποφασίσουν λοιπόν οι τηλεθεατές. Φίλες και φίλοι, καταρχάς να σας ευχαριστήσω όλους που είσαστε απόψε εδώ. Φίλες και φίλοι, καληνύχτα. Την προσεχή Δευτέρα και πάλι εδώ στην επόμενη μέρα.